Αθανάσιο Τσακρή, ο οποίος είναι καθηγητής, τηλεφωνικά θα μιλήσουμε, μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Κύριε Τσακρή, να είστε καλά, ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Καλή σας μέρα. Πώς έχει η κατάσταση, για πείτε μας. Φέτος ο ιός του Δυτικού Νείλου επανεμφανίστηκε στη χώρα μας με δύο ιδιαιτερότητες, θα λέγαμε δύο χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με τις κλιματολογικές συνθήκες, κυρίως που επικράτησαν φέτος, που είχαμε πάρα πολλές βροχές, ναι, και έντονες βροχοπτώσεις, όπως επίσης και υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν στη συνέχεια. Κάτι το οποίο το είδαμε όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες γειτονικές χώρες, όπως η Ιταλία, η Ρουμανία και η Σερβία, που και εκεί έχουμε αρκετά περιστατικά από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έτσι, έχει δύο χαρακτηριστικά φέτος η εξάπλωση του ιού. Ένα είναι ότι εμφανίστηκαν τα πρώτα περιστατικά πολύ νωρίς, από τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές που συνήθως ο ιός εμφανιζόταν στα μέσα Ιουλίου. Και δεύτερον, η μεγάλη γεωγραφική εξάπλωση που έχει σε πολλά γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Ναι. Που έχει να κάνει με την μετάδοση του ιού, με τη μεταφορά του ιού μέσω των αποδημητικών πτηνών σε κουνούπια διαφορετικών περιοχών της χώρας. Βλέπουμε περιστατικά στην Αθήνα. Και αν δεν κάνω λάθος, πέρσι δεν είχαμε τόσα πολλά. Πέρσι είχαμε τα περιστατικά ήταν συγκεντρωμένα σε μία μόνο περιοχή, σχεδόν σε μία αποκλειστικά περιοχή, στην περιοχή της Αρκολίδας, ναι, της Πελοποννήσου. Ήταν αρκετά μικρότερος ο αριθμός των περιστατικών και συγκεντρωμένα. Φέτος έχει τελείως διαφορετικό το προφίλ της εξάπλωσης, το επιδημιολογικό προφίλ του ιού του Δυτικού Νείλου, τελείως διαφορετικό, όπως είπαμε, με εμφάνιση νωρίς περιστατικών και εξάπλωση σε πολλές διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Κύριε Τσακρή, για να πάμε λίγο στο πιο πρακτικό κομμάτι, αυτό που μας αφορά όλους. Ποια είναι τα συμπτώματα, για να πάμε μετά και στο κομμάτι της πρόληψης βέβαια. Αλλά ποια είναι τα συμπτώματα, πώς μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι ενδεχομένως να έχει προσβληθεί από αυτόν τον ιό? Να θυμίσουμε ότι τα περιστατικά τα οποία καταγράφονται είναι λίγα σχετικά. Είναι αυτά που εμφανίζουν σοβαρές επιπλοκές, αυτά τα 77 περιστατικά για παράδειγμα που, ναι, έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα, είναι αυτά που συνήθως που εμφανίζουν τις σοβαρές επιπλοκές από το κεντρικό νευρικό σύστημα με εκδηλώσεις μηνυγκίτιδες ή εγκεφαλίτιδες. Πίσω από αυτά τα περιστατικά υπάρχουν πολύ περισσότερα, θα πρέπει να υπολογίζουμε 100 φορές τουλάχιστον περισσότερα. Τα περισσότερα από αυτά, όπως γνωρίζουμε, δεν εμφανίζουν καθόλου συμπτώματα, δηλαδή μπορεί κάποιος να μολυνθεί με τον ιό χωρίς να έχει κανένα σύμπτωμα, ή να εμφανίζει μια ήπια λίμωξη, εμπύρετη λίμωξη με πυρετό, εξάνθημα και άλλα γενικά συμπτώματα. Πού θα πάει το μυαλό σου ότι έχεις νοσήσει? Που πιθανόν μας πάει να είναι μια κοινή ογενής λίμωξη καλοκαιρινή. Έτσι, κυρίως μας ενδιαφέρουν τα περιστατικά που έχουν σοβαρές επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα και κυρίως αυτές οι σοβαρές λίμωξεις εμφανίζονται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και σε άτομα που έχουν άλλα υποκείμενα νοσήματα, άλλα προβλήματα υγείας. Ναι. Ναι. Και ένα ακόμα ερώτημα. Μέχρι πότε? Δηλαδή, δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι, μπροστά μας το έχουμε. Μέχρι πότε μπορεί να πάει αυτό το φαινόμενο? Συνήθως καταγράφονται περιστατικά και τις επόμενες εβδομάδες του Αυγούστου, αλλά και το Σεπτέμβριο. Θα εξαρτηθεί αυτό και από τις θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν, τις κλιματολογικές συνθήκες θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Και να μην ξεχνάμε ότι τα περιστατικά μπορεί κάποιος να μολυνθεί σήμερα, θα πάει στο γιατρό μετά από μία-δύο εβδομάδες, έτσι. Συνήθως τα περιστατικά καταγράφονται με μια καθυστέρηση μίας με δύο εβδομάδες. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστούμε πολύ. Το συμπέρασμα είναι το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Πολύ μεγάλη προσοχή, κυρίες και κύριοι. Βρείτε τους τρόπους προφυλάξης. Δευτέρα πρέπει να κάνουμε ρεπορτάζ για τρόπους προφυλάξης. Να το δούμε. Πρέπει να υπάρχει ενημέρωση και ο κόσμος να παίρνει τα ατομικά μέτρα. Και εσείς να βγαίνετε στα μέσα να ενημερώνετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ. Καλημέρα.